τις επόμενες κινήσεις του σε περίπτωση οριστικού διαζυγίου με τη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής Χανίων της αξιωματικής αντιπολίτευσης Χρήστος Μαρκογιαννάκης. Στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας και σε μια πολιτική ομιλία που σύμφωνα με τον ίδιο ενδεχομένως να ήταν η τελευταία του, έκανε γνωστό ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησής του. Η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά, εφόσον έρθει πρώτο κόμμα, θα πάρει 3 βουλευτές και με 5%. Και με 5% εάν έρθει πρώτο κόμμα θα πάρει 3 βουλευτές, όπως με 8% το 2012 πήρε 3 βουλευτές. Εγώ, αν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, θα πέραμε και τους 4. Τώρα δεν τους παίρνουμε και οδεύει ο ένας προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη μία έδρα που οδεύει προς το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή θα διεκδικήσω και γι' αυτό θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, κερδίζοντας την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης εξετάζει την πιθανή συνεργασία του με κόμμα του Δημοκρατικού Χώρου, όπως ο ίδιος είπε. Ως ανεξάρτητος βουλευτής να συνεργαστώ με ένα τέτοιο μικρό κόμμα το οποίο θα ξεπεράσει τα 3% και σε αυτή την περίπτωση να θεωρείται ότι είναι δεδομένη η εκλογή μου ως ανεξάρτητο βουλευτού. Είναι δεδομένη, παραπάνω από δεδομένη. Ξέρω καλά τον εκλογικό νόμο. Έχω κάνει τις μετρήσεις μου και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εφόσον βρεθεί αυτό το κόμμα το οποίο θα παίρνει 3% θα εκλέξει ανεξάρτητο βουλευτή με τη διαδικασία της εξομάλυσης στο νομό Χανίων. Ο επισειρά ετών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε την πικρία του για τη στάση της ηγεσίας του κόμματος απέναντι στο πρόσωπό του, χωρίς να κρύψει ότι διατηρεί ψήγματα ελπίδας για παραμονή του στην παράταξη. Ελπίζω βεβαίως να βάλει μυαλό η Νέα Δημοκρατία, να μην αναγκαστώ να κάνω αυτό το εγχείρημα. Αλλά ότι θα καθίσω φρόνιμος που λένε, όχι, διότι εγώ αγαπητοί φίλοι, είναι και πολλοί ιερείς εδώ πέρα, αλλά θα το πω, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά όταν με χαστουκίσεις από το δεξιό μάγουλο δεν γυρίζω το αριστερό. Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε δημόσια τη θέση του και για την επιλογή του ανιψιού του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη ως τον υποψήφιο που θα στηρίξει η αξιωματική αντιπολίτευση στην περιφέρεια Κρήτης στις εκλογές του Μαΐου. Δηλώνω, θα το στηρίξω με όλη μου τη δύναμη, διότι έτσι πρέπει. Όμως, πρέπει να επισημάνω τη δολιότητα με την οποία λειτουργήσαν αυτοί που έκαναν την επιλογή. Εσκόπευαν, αγαπητοί φίλοι, στο να μου δημιουργήσουν οικογενειακό πρόβλημα, το οποίο δεν μου δημιούργησαν εν τέλει,